συγκνοδοτική ομάδα. Με αυτή τη ρύθμιση, με τους πληστηριασμούς, είσαστε ικανοποιημένοι οι βουλευτές που είχατε εκφράσει αντιρρήσεις? Είναι πολύ μαλακή η έκφραση που είπατε αντιρρησία. Άλλοι λένε χειρότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι συμμετέχει η κοινοβουλευτική ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και βεβαίως να, με τις παρατηρήσεις που γίνονται και με τις προτάσεις που γίνονται, να. Είναι αλήθεια ότι χθες το τυπέσατε το πρωί του κ. Χατζηδάκη, αλλά το βράδυ γλυκάνατε το απόγευμα? Ακούστε, όταν συζητούμε. Εντάξει, ο καθένας μας έχει και μία ένταση φωνής. Τι να κάνουμε τώρα, δεν χαμηλώνει. Επί της ουσίας, λέμε, επί της ουσίας βλέπετε ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα με το θέμα των πληστηριασμών. Ακόμη συζητούμε κάποια. Ο Υπουργός είναι πολύ θετικός στο να, αν υπάρξουν κάποιες προτάσεις και τα λοιπά, να τις συζητήσει. Αυτά νομίζω ότι σας τα είπε και πριν, αλλά είναι πολύ σημαντικό στο ότι υπάρχει μια διαδικασία διεργασιών και διαβούλευσης για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, επί της ουσίας υπάρχει κάποια. Πώς συγκλειδώνουν τώρα, πώς πιάνει αυτό? Κάποια ένσταση από εσάς υπάρχει, θα το πει προφανώς. Πώς πιάνει αυτό? Καλύπτει πρώτα απ' όλα όλο τον κόσμο, αλλά ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, από τα στοιχεία που υπάρχουν, καλύπτει με την ρύθμιση που γίνεται, έχουμε κάλυψη περισσότερο από το 90% των συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν θέμα. Τώρα, αν βγούμε και στα, να το πω έτσι στην γλώσσα την καθομιλουμένη, στα κεραμίδια, για κάποιους οι οποίοι έχουν λεφτά και δεν θέλουν να πληρώσουν και θέλουν να κρύβονται πίσω από αυτούς που προσπαθούμε να καλύψουμε, έλεος. Προς Θεού. Ναι. Από την πρώτη στιγμή έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου ότι αυτοί που έχουν πρέπει να πληρώσουν. Αυτούς που δεν έχουν κανείς, πάμε να καλύψουν. Δεν είπε κανείς ότι αυτοί που έχουν. Το ξέρω, δεν είναι και άλλη φορά το έχουμε συζητήσει εδώ. Νομίζω ότι έχουμε. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο σας βρίσκει σύμφωνο και η κυβέρνηση μπορεί να κοιμάται ήσυχη. Ναι, δεν έχουμε του νομοσχεδίου. Υπάρχει κάτι που ζητάτε επιπλέον από τον κύριο? Ζητάμε κάποια πράγματα ακόμη, να, ακόμη περισσότερο να μαζευτεί το πράγμα. Τώρα θα τα συζητήσουμε ξανά. Κοιτάξτε να δείτε, ως προς το πρώτο, ό,τι έγινε τα τελευταία 3 χρόνια σε αυτή τη χώρα είναι ψηφισμένο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οποιοδήποτε επικοινωνιακό παιχνίδι, έτσι, που θυμίζει κάποιες πολιτικάτικες παραδόσεις της χώρας, που είναι σε ένα χάρτη το χειρότερο, θα έλεγα εγώ. Ό,τι έγινε λοιπόν σε αυτή τη χώρα είναι ψηφισμένο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους, οι οποίες έχουν και ιστορικές διαστάσεις, και εάν θεωρούν ότι έκαναν καλό με ό,τι ψήφισαν τα 3 τελευταία χρόνια, φυσικά θα έχουν την ευκαιρία ακόμα και στις γιορτές των Χριστουγέννων να πάνε να απολαύσουν και να δρέψουν τις δάφνες ο καθένας στο λαό της περιοχής του. Από εκεί και πέρα τώρα. Με αυτή την περιορισμένη, ας το πούμε, ή την, όπως θέλετε χαρακτηρίστε, προστασία, η ουσία για μας είναι εξής. Ότι ανοίγει η πόρτα για τους πληστηριασμούς. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ανοίγει, αυτό είναι αλήθεια. Ανοίγει η πόρτα. Ναι, αυτό ανοίγει, είναι. Αυτό θέλουν πάνω απ' όλα οι τεροϊκανοί, να ανοίξει η πόρτα. Να σας πω κάτι. Για αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν, μην νομίζετε ότι εγώ θα σας πω κάτι υποστηρικτικό για αυτούς. Mm. Πρέπει οπωσδήποτε, και νομίζω μια συντεταγμένη πολιτεία έχει τον τρόπο, αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν, να τους υποχρεώσουν να πληρώσουν. Είτε είναι πολιτεία, είτε είναι τράπεζα, δεν ξέρω ό,τι και να είναι αυτό, έχει τον τρόπο να το κάνει. Και φυσικά δεν είμαστε υπέρ αυτών των μπαταξίδων. Από εκεί και πέρα όμως, σας λέω, σημειώστε το, κρατήστε το, ότι η Τρόικα ήθελε να ανοίξει η πόρτα και αυτό θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές συνέπειες. Καταρχάς, θα προσδιορίσει πραγματικά πλέον αυτό που λέμε αντικειμενικές αξίες. Θα προσδιορίσει πραγματικά, ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά. Δηλαδή, είναι ψηλές. Πολύ. Έτσι. Ξέρεις πότε τις πάει οι πληστηριασμοί. Εν της πράγμασης, όχι θεωρητικά. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω. Εντάξει τώρα, οι πληστηριασμοί που θα γίνουν επί τον πρώτο χρόνο θα είναι λίγοι. Όσο και να είναι όμως, όσο και να είναι, θα προσδιορίσουν πραγματικά αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι θεωρητικά. Γιατί σήμερα δεν λειτουργεί η αγορά. Δεν λειτουργεί η αγορά. Λέμε ρε παιδιά, και το παραδέχονται. Ποιος υπουργός του θεμάτων ήταν? Ο κ. Θεοχάρης, υπουργός, που είπε, ναι, λέει, τις κρατάμε τόσο ψηλά. Γιατί δεν θα εισπράξουμε άμα τις χαμηλώσουμε, και έτσι πάμε δηλαδή στα πραγματικά τους επίπεδα. Mm-hmm. Τώρα όμως τα πραγματικά επίπεδα είναι, θα είναι αυτά
συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν και αγγελίες εφημερίδες που λέει αγοράζω στη μισή αντικειμενική. Ναι, στη μισή αντικειμενική. Ναι. Κάτσε να δούμε πού θα τους πάει ο πληστηριασμός. Έτσι. Και πού θα φτάσει η υποτίμηση αυτή. Γι' αυτό σας λέω, όταν μιλάμε για Κερκόπορτα, αυτό εννοούμε. Γιατί επέμεινε τόσο πολύ η Τρόικα. Να σας πω κάτι άλλο. Κατασχέσεις γίνονται και αυτή τη στιγμή. Σπιτιών. Ναι, για οφειλές του δημόσιο. Για οφειλές ασφαλιστικά ταμεία. Κατασχέσεις γίνονται. Γιατί επέμεινε η Τρόικα, σαν και καλά, και εγώ να δεχτώ το επιχείρημα που λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές, ότι εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, καλύπτεται το 90, το 95 θα σου πω εγώ, θες το 98. Και γιατί επέμεινε η Τρόικα για το 2%. Γιατί επέμεινε. Τι αντίκρισμα έχει αυτό, και να σας πω κάτι. Θα κάνει κακό στις τράπεζες. Τα κάνει. Δηλαδή, οι τράπεζες ορισμένα κεφάλαια εποπτικά, δεν ξέρω πώς τα λένε, πώς τα υπολογίζουν. Έτσι, με βάση τα ακίνητα που έχουν τα νιωδιωτήσει. Ναι, τα έχουν νιωδιωτήσει. Πώς θα αυτό. Εντάξει, οφείλεις πάντως, Γιώργο, να ομολογήσω ότι η ρητορία που είχατε αυτό ήταν ότι ούτε αυτό θα καταφέραν να φέρουν τώρα. Την ανακοίνωση που ΣΥΡΙΖΑ λέω τώρα, γιατί είναι ειλικρινή σε αυτά που λέει. Έτσι. Να πω κάτι. Εγώ καταρχάς δεν μπορώ να κάνω να ρητορεύσω για κάτι κακό που πρόκειται να γίνει στη χώρα. Ναι. Έτσι. Χαιρεκακία δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Δεν χρειάζεται. Και λέμε ναι. Και λέμε να λειτουργήσουν τα πράγματα. Είναι μια δημοκρατική ομαλότητα τέλος πάντων σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει ρε παιδί μου, σου δίνω όμως και μια βάτζα. Αφού λες ότι του χρόνου θα είσαι στην κυβέρνηση, θα τελειώσει ο χρόνος. Θα είσαι εσύ απάνω, θα το φτιάξει αλλιώς. Εδώ φτάνουμε στην κλασική ερώτηση. Εσείς δηλαδή τι θα κάνετε αν ισχύσει ότι του χρόνου θα ανεβείτε στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η ερώτηση. Διότι στο τέλος του χρόνου. Έρχεται του άλλου χρόνου. Ναι, να σας πω κάτι. Και λέμε για το Ιρλανδικό μοντέλο από το 2015. Καλά, όχι, ακούστε να σας πω κάτι τώρα. Υπάρχει και κάτι εδώ πέρα. Να σταματήσουμε ένα κακό μέχρι να αναλάβουμε στην κυβέρνηση. Για να έχουμε και κάτι να διαχειριστούμε. Δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, σωστό. Έτσι για να πάρει. Δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται. Έτσι. Που εργάστηκαν. Εγώ δεν λέω. Δεν δικάζω προθέσεις. Αποτελέσματα κρίνω. Αποτελέσματα πολιτικής κρίνω. Δεν δικάζω την πρόθεση κανενός. Δεν λέω ότι κάποιος ήρθε εδώ πέρα και είπε τώρα θέλω να καταστρέψω τη χώρα. Ναι, αλλά τα αποτελέσματα είναι καταστρεπτικά. Τα αποτελέσματα είναι καταστρεπτικά. Την ανακοίνωση την έχει η Αυγή σήμερα. Την έχετε την Αυγή μπροστά σας. Ναι. Την ανακοίνωση που βγάλατε για τους πληστηριασμούς. Τι λέτε. Τίποτα απολύτως δεν μπορείτε να πείτε. Τι να πούμε. Την ανακοίνωσή σας, εγώ προκαλώ να διαβάσετε την ανακοίνωσή σας. Εγώ σας μιλάω πέρα περίπου. Μα δεν μπορείτε κιόλας να πείτε το παραμικρό. Ακούστε τώρα οι άνθρωποι. Γιατί δεν περίμεναν αυτές τις ρυθμίσεις. Ομιλούσαν για 160.000, μιλούσαν και λέγανε για 10.000 εισόδημα. Αυτά λέγανε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Συγγνώμη, τι εννοείτε ότι τους αποστομώσατε. Δεν μιλάτε συνέχεια. Εγώ μιλάω συνέχεια. Να πω κάτι. Οδηγείτε το διάλογο σε ένα άλλο επίπεδο που είπατε. Σας άκουσα, είπατε τα επιχειρηματά σας και λέω τα επιχειρηματά μας. Έτσι. Λέω τα επιχειρηματά μας. Και μου διακόψατε και τον ερμό τώρα. Εντάξει, έλεγε να μην καταστρέψουν όλα. Είμαστε που είσαστε στην κυβέρνηση. Λέγαμε την διακοπή ερμού. Κύριε Ρίκα, όχι, δεν κάνω πλακά. Σοβαρά μιλάω. Αν νιώθουν κάποιοι ως ιδιοκτησίες της ιδιοκτήτης εξουσίας, αυτό είναι θέμα. Και πρέπει να κάνουμε συζητήσουμε σε αυτή τη χώρα. Αν κάποιοι νιώθουν και γελούν ηρωνικά στην προοπτική να έρθει ένα άλλο κόμμα. Εν προκειμένου τη αξιωματική αντιπολίτευση στην εξουσία. Και μάλιστα κάτω από αυτές τις ερωτήσεις. Είναι απόφαση του λαού, δεν φυσικά μπορεί να είναι. Φυσικά είναι απόφαση του λαού. Εγώ δεν ειρωνεύομαι κανένα, παρότι έχω το δικαίωμα να κρίνω. Καλά, δεν σα ειρωνεύει. Δεν είπαμε. Για να χαλαρώσουμε λίγο, είπα ότι είμαστε εκεί που λέγαμε ότι θα είσαι στην εξουσία. Εντάξει, θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα, α πούμε. Εντάξει. Κάποιος νιώθει, ας πούμε, διοκτήτης αυτή την εξουσία. Κάτσε, ρε Γιώργο, εντάξει, επειδή έχασες τον ιρμό σου, θα λες άλλα τώρα και το. Περίμενε λίγο. Να εκμεταλλευτούμε τον ιρμό που έχασες. Ορίστε, κύριε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ το είπα χαριτολογώντα. Ναι, εγώ χαριτολογώντα. Μισό λεπτό μίλησα. Δεν μίλησα. Κοιτάξτε. Έχουμε τα εξής δεδομένα. Ότι είναι μια καλή πρόταση. Βέβαια, θα μπορούσαμε ίσως να τη βελτιώσουμε όσον αφορά κάποιες από τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν σωρευτικά υπόψη προκειμένου να ισχύσει αυτή η προστασία. Κύριε Ρίγα, να βάλετε το θέμα των εγγυητών. Μισό λεπτό. Είναι σοβαρό πράγμα. Είναι σοβαρό πράγμα. Είναι σοβαρό πράγμα. Αυτά όλα τα έχουμε εξαντλητικά συζητήσει. Συνεχίζεται σήμερα ο διάλογος. Θα ήθελα να επισημάνω όμως το εξής. Ότι για πρώτη φορά πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι οι βουλευτές δεν είναι απλά οι μεταφορείς των κυβερνητικών εντολών δια τους ψήφους του στη Βουλή, έτσι ώστε να εφαρμόζονται κάποια μέτρα.
και στον ενιαίο φόρο για τα ακίνητα. Και τώρα για τους πληστηριασμούς, η παρέμβαση των βουλευτών ήταν ουσιαστική, όχι συνδικαλιστικού χαρακτήρα, αλλά με συγκεκριμένη πρόταση. Και είχε και αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο και το σοβαρότερο. Το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι η χώρα μας διαθέτει ακόμα και με τη σημερινή ρύθμιση το καλύτερο σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και το τέταρτο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε και εκπέμπουμε έτσι μηνύματα απεσιοδοξίας και πανικού, ότι αυτό κλονίζει και την εμπιστοσύνη του πολίτη, τον πανικοβάλλει, και όχι ότι ο πολίτης δεν το αισθάνεται, αλλά δεν θα πρέπει τα μηνύματα που εκπέμπουμε να είναι ακόμα πιο απεσιόδοξα. Και το τέταρτο, θέλω να πω ότι εάν η ρύθμιση αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν εφαρμοστεί, υπάρχει ένας κίνδυνος, όχι για τις τράπεζες, να σας εξηγήσω λίγο, γιατί λέει ο κ. Βαρεμένος, οι τράπεζες θα πάνε να πάρουν τα σπίτια, θα βγάζουν σε πληστηριασμούς, θα πέσουν δικημασίες αξίες. Οι τράπεζες, σας πληροφορώ, ότι δεν έχουν καμία πίεση να βγάλουν σπίτια σε πληστηριασμούς. Τι θέλουν όμως οι τράπεζες? Τι θέλουν οι τράπεζες? Οι τράπεζες θέλουν να εξυπηρετούνται έστω και με κάποια μικρή να δόση. Και να δίνει κάτι. Γιατί? Για να μην εμφανίζουν συνεχώς αυξημένα κόκκινα δάνεια. Πρέπει δηλαδή η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος να εξασφαλιστεί για να μην υπάρξει άλλος κίνδυνος με την εμφάνιση εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν είναι ένα τρίκ, είναι μια ουσιαστική απόφαση. Εντάξει, τότε, η οποία τότε, εξυπηρετεί... κύριε Ρίγα, μου έπρεπε να κάνετε μια ρύθμιση για 50-60 χρόνια. Να δίνει, δηλαδή, πώς να σου το πω, που ούτε μετά ούτε κουρέματα χρέωση ούτε τίποτα. Θα ήταν μια πρόταση τη προκοπή σα. Να πηγαίνει να δίνει 100 ευρώ, και ούτε οι τράπεζε να τα χάσουν και αυτό. Και το άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξή. Όσοι μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, διευκολύνονται από πλευρά δόσεων, προστατεύεται η πρώτη κατοικία, αλλά τελικά οι οφειλέ του πάνε προ τα πίσω. Αν κάποιο θέλει να προστατευτεί ουσιαστικά, θα πρέπει να πάει με τον νόμο που πέρασε το Πασόκ και στη συνέχεια με τον νόμο που το 2013 βελτιώθηκε και ισχύει, της δικαστικής προστασίας. Εκεί κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει και η δόση του περιορίζεται, αλλά του κουρεύεται, ναι, του κουρεύεται και το χρέος του. Αυτή είναι η πραγματική προστασία για όποιους αδυνατούν να πληρώσουν. Αυτά όλα πρέπει ο πολίτης να τα πάρει υπόψη του και τελειώνω λέγοντας λοιπόν, ότι... όταν του λέει θα πληρώσει το 10% του διαθέσιμου εισοδήματός σου, δεν του κουρεύει το... Όχι, βεβαίως. Του το πάει στο θα το πάει πίσω. Θα το πάει πίσω. Γι' αυτό όποιος... μεγάλα. Τα ίδια. Γι' αυτό όποιος πραγματικά αδυνατεί να πληρώσει, θα πρέπει να πάει με τη δικαστική προστασία. Το κάνει. Το είχαν κάνει ήδη σε κάποιους. Σε κάποιους. Το έχουν κάνει, ναι. Για καταναλωτικά δάνεια. Καθίστε να κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά κύριε.